Επιστρέφουμε εδώ εμείς στο στούντιο μαζί μας συνάδελφος Πινελόπη Γκάλια από το Πολιτικό Ρεπορτάζ. Καλημέρα, Πινελόπη. Μεταφέρετε, βλέπω και ζηλεύω. Νομίζω ότι όλοι κάπου εκεί θα θέλαμε να είμαστε. Θα την πω τώρα τη βαριά μου κουβέντα. Δεν γίνεται όλο πισπυρίκου, πισπυρίκου, πισπυρίκου. Να πούμε και κάτι άλλο, ρε παιδί. Να ανοίξει λίγο το μάτι μας και να φύγει το μυαλό μας. Μα για όνομα Θεού δηλαδή πια. Και να πάμε και να δούμε τι έγινε στο Υπουργικό. Και να δούμε γιατί νομίζω έπεσαν οι πρώτες κίτρινες κάρτες εκεί. Έτσι, έτσι. Μοίραζε χθες ο κύριος Μητσοτάκης κίτρινες κάρτες στους υπουργούς του, όταν έπεσαν βέβαια τα φώτα της δημοσιότητας και όταν πέρασαν στην κατηδίαν συζήτηση με τους υπουργούς του. Ουσιαστικά τι τους είπε: σηκώστε τα μανίκια και δουλέψτε, γιατί έχουμε 12 μήνες μπροστά μας μέχρι τις εκλογές, μέχρι το τέλος της τετραετίας. Και αφήστε το κυνήγι της ψήφου από τώρα. Αλλιώς, αν θέλετε, μπορώ να σας απαλλάξω από τα καθήκοντά σας, να σας στείλω σπίτι σας και στις περιφέρειές σας και να κάνετε την προεκλογική λοιπόν, σας εκστρατεία. Για όσο θέλετε, για ένα χρόνο. Θα σου πω τώρα μια μικρή πολιτική, μάλλον ιστορία του πολιτικού ρεπορτάζ, εγώ που είμαι παλιότερος. Όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πατέρας του Κυριακού, έγινε υπουργός του Καραμανλή, 1979-80, τι σας λέω τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, μπράβο. Ο Καραμανλής ο Κωνσταντίνος δεν επέτρεπε στους υπουργούς του να κάνουν διακοπές. Υπουργός, ναι, εδώ. Λοιπόν, είχαν κάνει μια χρονιά, δύο χρονιές, τρία καλοκαίρια στην Αθήνα, παελτήσαν οι άνθρωποι. Γίνεται ο Μητσοτάκης, ο οποίος είχε ας πούμε και ένα πολιτικό παράστημα και μια πολύ, ένα πολιτικό βάρος. Εννοείται. Τον πλευρίζουν οι άλλοι υπουργοί και του λένε δεν πάει να μπει στον Καραμανλή να μας αφήσει δύο μέρες, τρεις, να πάμε το 15 Αύγουστο, ρε παιδί μου, λίγο να ξεκουραστούμε. Πάει ο Μητσοτάκης και του λέει, κύριε Πρόεδρε, μετά από ένα Υπουργικό Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, τα παιδιά εδώ είναι, λέει, κουρασμένα λίγο και θέλουν τρεις-τέσσερις μέρες άδεια, άμα γίνεται, ξέρεις, 15 Αύγουστο. Και ο Καραμανλής, που ήταν και τζόρας, του λέει, να τους πεις ότι όποιος είναι κουρασμένος και θέλει διακοπές να περάσει από το γραφείο, να μου αφήσει την παρέτησή του και να πάει όπου θέλει. Φαντάζομαι κανείς ένα αντίστοιχο μήνυμα ήταν και αυτό. Το ήξερε ο Κυριάκος και το είπε, σε πληροφορώ. Εγώ όμως να ρωτήσω κάτι. Η πρώτη καμπάνα δεν είχε έρθει πριν ένα διάστημα για τις τηλεοπτικές εμφανίσεις, να υπάρχει μια ομοφωνία στην κυβέρνηση και τώρα είναι η δεύτερη. Έτσι, και ουσιαστικά είναι ένα επίσης καμπανάκι προς όλους αυτούς τους υπουργούς που αρέσκονται να βγαίνουν στα τηλεοπτικά παράθυρα, να έχουν πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις, πολλές φορές να παρεκκλίνουν της κυβερνητικής γραμμής και να εκφράζουν μια προσωπική άποψη που μπορεί να φέρνει και τη δεδομένη στιγμή κάποιους μπελάδες στην κυβέρνηση. Όλα αυτά λοιπόν ήταν ένα καμπανάκι. Γενικότερα μαζευτείτε. Ναι. Τώρα το μαζευτείτε τι μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι μαζευτείτε από τις κουβέντες. Ξέρουμε όλοι ότι στη διάρκεια του Πάσχα, στις περιφέρειες, η προεκλογική συζήτηση και η εκλογολογία είχε φουντώσει. Συμμετείχαν βέβαια και κυβερνητικά στελέχη σε αυτές τις συζητήσεις. Εσύ τώρα ως πολιτική συντάκτρια, δηλαδή είσαι σίγουρη ότι θα πέσει το Μητσοτάκη? Όχι, κανένας δεν είναι σίγουρος. Μόνο ο Μητσοτάκης το ξέρει. Είναι αποκλειστικά δικό του δικαίωμα. Ναι, μεν το λέει, το ξαναλέει. Νομίζω ότι συνεχώς η πρόθεσή του και είναι το περιβάλλον αυτή. Του το ίδιο. Ακριβώς. Λέει. Η πρόθεση του Πρωθυπουργού, νομίζω πως όλοι έχουμε πιστεί γι' αυτό, ότι είναι αυτή. Να εξαντληθεί η τετραετία και στο τέλος της άνοιξης του 2023, όπως Πολάκης έχει πει, να πάει σε εκλογές. Ωστόσο, ξέρουμε ότι είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού να προκηρύξει εκλογές, όποτε αυτός κρίνει. Δεν είναι κριτήριο. Μόνο αυτό. Είναι ότι τον συνθήκες... επόμενο χειμώνα θα ξαναδιπλώσει οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού μαζί με τους λογαριασμούς της θέρμανσης. Ακριβώς την ακρίβεια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι διάφορα σενάρια κυκλοφορούσαν και αυτή τα εκλογολογικά όλα. Αυτά θέλει να κόψει. Και να μην καταλάβει τα μολύβια, να δουλεύουν και λίγο στα Υπουργεία. Να δουλεύουν στα Υπουργεία. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.